Κώστα, καταρχήν θα μας πεθάνετε όλους, το έχεις αντιληφθεί, έτσι. Προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι η δική σας στιγμή. Και καλύτερα να σου δώσω εσένα το λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι γίνει. Στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν ελέγχαμε το παιχνίδι καθόλου. Μας έλεγχαν στην ουσία οι Τσέσκα το παιχνίδι. Έπαιρναν τα επιθετικά rebound που είχαμε πει ότι δεν πρέπει να τα σταματήσουμε. Από εκεί και πέρα, ένα κλικ που άλλαξε ο ρυθμός του παιχνιδιού με ανοιχτά εύκολα καλάθια και κλεψίματα στο 4ο δεκάλεπτο. Ήταν πολύ σημαντικό να φέρουμε το παιχνίδι στη ισοπαλία. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε για τον Βασίλη, ο οποίος ανέλαβε δράση. Μιλάμε για τον τεράστιο παίχτη, το οποίο και έχω γίνει κουραστικός. Μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα. Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν μου αρέσει, γιατί είναι πολύ κλισέ. Αλλά εδώ δεν μπορεί να βρει κανού. Ποιο είναι το μυστικό αυτή τη ομάδα? Γιατί δεν μπορεί, υπάρχει κάποιο μυστικό? Δεν υπάρχει ένα μυστικό. Απλά ένα μυστικό που μπορεί να πει, αν έχει ο κάθε ένα στο μυαλό του, είναι να μείνει συγκεντρωμένο σε 40 λεπτά στο πλάνο που έχουμε στην αρχή. Νομίζω το κάναμε ιδιαίτερα στο τέλος, που ήταν σημαντικό, και καταφέραμε να είμαστε στο τελικό εμείς και να πανηγυρίζουμε. Σε εμάς που είμαστε απ' έξω, φαίνεται ότι νιώθετε εσείς που παίζετε ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος θα νικήσετε. Και ότι έχει αρχίσει και το πιστεύει και ο αντίπαλος τελικά. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Τα προηγούμενα με Τσέσκα σε Final Four ήταν τελείως διαφορετικά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολο από την αρχή. Γιατί δεν θα ήταν να προετοιμάστε, γνωρίζουν πλέον τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως είπα, χρειάζεται και τύχη σε τέτοια παιχνίδια, νομίζω ότι την είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ.